Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πάντα που παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνομα Τόσου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Στον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε εσύ Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλεσαι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλαβητός σου.
τη πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιάσόμεθα επί το σωτήριό σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου μην έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστία στη σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης θυμίζεται εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίσει σαν και έπεσον εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάξον ημών εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμη σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτήριό σου αγαλιάσετε σπόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού που καστέρισα σ' αυτό. Ό,τι προέφθασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έφθηκα σ' επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόση και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημέρων εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δόης αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χάρα μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το έλεη του υψίστου ου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα στους μισούντας. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ό,τι έκλειναν ει έκακα, διαλογήσαν το βουλά. Εσού μη δίνονται στήνε. Ό,τι φύση αυτού νότων. Εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς.
Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε έγξη μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτιμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτην των τρόπεων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδεις αγαθή τα συγκεσία σημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ως εκέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Κύριε ελέησον. Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον. Δόξεν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι τη ψυχή μου ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπικηθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου.
Κύριε, μη το θυμώσου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξα σε επεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίεση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη αοργή σου, ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι οι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίεσησαν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως ή κοφός ου κύκουον και ως ή άλαλος ου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμηνος ή άνθρωπος ου κακούον και ου κέχονεν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σελευθύνε πόδας μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρεμνήσω υπέ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθόν ενδιέβαλον με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απε μου, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απε μου, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησά σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος ο υπερζωάς. Τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι με ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιάσου ως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομονής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύνθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πας ομλίων εν αυτό, ότι εν εφράγη στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου, ότι επλήστην κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδι ίγκυσε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο,
όνου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εφεντώμε εν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίξη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εφεντώμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούγε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς Κύριε όλην την ημέραν, διεπέτασα προς έτας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ, εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν, περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενυκτήν αντίον σου, εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντες εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου, ποιό ελέγχος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην Υιή. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσεν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς οι κτήρι πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, ότι εμνήσθη, ότι χούσεσμεν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάσε δυνάμεις των ουρανών. Λειτουργία αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής με ενώτησε την δέησή μου, εν διαλυθία σου εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδείας εν με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων,
εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσεταστήρων μου ψυχή μου ως διανυδρός. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσον μου το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου. Εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου. Κύριε, ελέησον. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εχριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιεή Χαρητή. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Το πνεύμα μου προσέ ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά.
Χριστός. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Υιής Χάριτης. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντη περευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ψή, Κύριε, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Is born on the Lord.
καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον το Θεόν ημών οικετεύσομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο συμβούλιον έλαβον οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού, όπως αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω. Και αποστέλουσιν αυτό τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντες, διδάσκαλε, είδαμεν ότι αληθήσει και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και ου μέλησι περί ουδενός. Ου γαρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων υπέουν ημίν, τι σίδοκοι, έξεστι δούνε κίνσον κέσαρι Ιού. Γνούς δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτόν είπε, τι με πειράζετε υποκριτέ, επιδείξατε μη το νόμισμα του κίνσου. Ιδέ προσύνεγαν αυτό δυνάριον και λέγει αυτής, τίνος η εικόνα αυτή και η επιγραφή, λέγουσιν αυτό κέσαρος. Τότε λέγει αυτής, απόδοτε ούν τα κέσαρος κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Και ακούσαντε σε θαύμασαν και αφέντες αυτών απήλθων. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθον αυτός Σαδουκαίοι, οι λέγοντες μη είναι Ανάστασιν, και επιρώτησαν αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε Μωσής είπεν, εάν της αποθάνει μη έχουν τέκνα, επιγαμβρεύσει ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα το αδελφό αυτού. Ήσαν δε παροιμήν επτά αδελφοί, και ο πρώτος γαμήσασε τελεύτησε, και μη έχουν σπέρμα αφήκε την γυναίκα αυτού το αδελφό αυτού. Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον επτά. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τιούν αναστάσει, τίνος τον επτά έστε γυνή,
πάντες γαρέσκον αυτήν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, πλανάστε μη ειδώτε στας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού. Εν γάρτη αναστάσει, ούτε γαμούσιν ούτε εκγαμίζονται, άλλος άγγελοι του Θεού εν ουρανόηση. Περί δε της αναστάσεως των νεκρών, ούκαν έγνοται το ρηθένι μήνυπο του Θεού, λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ούκ έστειν ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού. Οι δε Φαρισαίοι, ακούσαντες ότι εφήμωσε τους αδικαίους, συνήχθησαν επί το αυτό και επιρώτησεν εις εξ αυτών νομικός, πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Συνηγμένων δε των Φαρισαίων, επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι ημίν δοκεί περί του Χριστού, τι νοσιός εστί, λέγουσιν αυτό του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πόσουν Δαβίδ εν πνεύματι Κύριον αυτόν καλεί, λέγον, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Ιούν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πώς Υιός αυτού έστι, και ουδείς η δύνατο αυτό αποκριθήν ελόγων, ουδέ τόλμησε της απ' εκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη. Τότε ο Ιησούς ελάλησε τις όχλεις και τις μαθητές αυτού λέγον, επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πάντα ουν όσα ανήπως ημίν τηρεί, τηρείτε και ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε, λέγου σιγάρ και ου ποιούσι. Δεσμεύου σιγάρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επί τη θέασιν επί τους ώμους των ανθρώπων, το δε δακτύλο αυτών ου θέλουσι κινήσε αυτά. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Πλατίνουσι δε τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Φιλούσι δε την πρωτοκλησίαν εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν δε συναγωγές και τους ασπασμούς εν δε αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβί, ραβί. Ημείς δε μη κληθείτε ραβί, εις γαρέστην ημών ο καθηγητής ο Χριστός. Πάντες δε ημείς αδελφοί εστε. Και πατέρα μην καλέσετε ημών επί της γης, εις γαρέστην ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής. Μη δε κληθείτε καθηγητέ, εις γαρέστην ημών ο καθηγητής ο Χριστός. Ο δε μίζων ημών έστε ημών διάκονος. Ώστις δε υψώσει εαυτόν ταπεινωθήσετε και ώστις ταπεινώσει εαυτόν υψωθήσετε. Ουέ δε ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων, ημείς γαρ ούκ εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εισελθήν. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κατεστίεται τας οικίας των χειρών και προφάσει μακράν προσευχόμενοι, δια τούτο λείψεστε περισσότερον κρίμα. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι περιάγεται την θάλασσαν και την ξηράν, ποιείσαι έναν προσήλυτον
και όταν γέννηται ποιείται αυτόν ιών γέννης διπλότερον ημών. Ουέ ημίν, οδηγεί τυφλοί οι λέγοντες, ως ανομώσει εν το ναό ουδέν έστιν, ως δανομώσει εν το χρυσό του ναού οφείλει, μωρή και τυφλοί, τις γαρμίζον έστιν ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών, και ως εάν ομώσει εν το θυσιαστηρίο ουδέν έστιν, ως δανομώσει εν το δώρο το επάνω αυτού οφείλει, μωρή και τυφλοί, τι γαρμίζον το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον. Ο ου νομώσας εν το θυσιαστηρίο ομνίει εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού. Και ο ομώσας εν το ναό ομνίει εν αυτό και εν το κατοικούντι αυτόν. Και ο ομώσας εν το ουρανό ομνίει εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και το έλεον και την πίστην, ταύτα έδι ποιήσε κακή να μη αφιένε. Οδηγεί τυφλοί, οι διηλίζοντες τον κόνοπα τη δεν κάμιλον καταπίνοντες, ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζεται το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθεν δε γέμου συνεξαρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτών καθαρών. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμου συνωσθέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και εμείς, έξωθεν μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσωθεν δε μεστίεστε υποκρίσεως και ανομίας. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε «Ή είμεν εν τες ημέρες των πατέρων ημών, ού καν είμεν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε αυτής ότι είστε των φωνευσάντων τους προφήτας και εμείς πληρώσατε το μέτρον των πατέρων ημών. Όφης γεννήματα εχιδνών, πώς φύγετε από τις κρίσεως της γεέννης. Δια τούτο, ιδού εγώ αποστέλω προς ημάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τε συναγωγές ημών και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έλθει εφ' ημάς πάνεμα δίκαιον, εκχυνόμενον επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου Ιού Βαραχίου, ον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ημίν, ήξη ταύτα πάντα επί την γενεάν ταύτην, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, πως άκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνης τα νοσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ούκη θελήσατε. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος, λέγω γαρ ημίν, ου μη με είδητε απάρτη, έως αν είπητε. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δόξα σοι Κύριε.
το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκκληρών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία με εγώ γινώσω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σημάνω ήμαρτων και των πονηρών ενώπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άβυλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και επέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτούς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με. Διδάξω τα νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινα Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ώρα ψυχή του τέλους εννοήσασα και την εκκοπή της ηχής δηλειάσασα, το δοθέσι τάλαντον φιλοπόνος έργασε ταλέπορε, γρηγορούσα και κράζουσα, μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Κύρα θυμής αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος με ρήμνας αφελής, τι ασχολείς προσταραίοντα, εσκάτι ώρα εστίν απάτη και χωρίζεστε μέλομεν τον εντάφτα, έως καιρόν και κτημένη ανάληψον κράζουσα. Η μάρτικα η σωτήρ μου μη εκόψεις με ως περτινά καρπον σηκήν, άλλος έσπραχνος Χριστέ, κατηκτήρισον φόβο, κραυγάζουσαν. Μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος κρίσκεντος του εν μύρη συσμικίας. Θάμβος βλέπει κρίσκεντα του πυρός μέσων, ηγούμενον λιμώνα τέτρων τη φλόγα, κάτανε και κρίσκης 5η 13η Λαύρο. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Βασιλίσης και Αναστασίας. Αμνού Θεούς φάτου συναυνάδας δύο Αναστασίαν και Βασίλισσαν άμα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών. Σκότος συνέστε τας Αθήνας αθρώων δύναντος αυτές ηλίου Λεωνίδου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου Πρεσβυτέρου
και Παυσολυπίου. Παυσολυπίο και Θεοδόρο Θήτη, δώρον τη λοιπόν όντως το ξύφος. Τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, της των 10 Παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μίαν ποιούμετα. Τρίτη Μεγίστη Παρθένους δεκαφέρη, μη κυμφερούσας αδεκάστου δεσπότου. Αλλών ημφίε Χριστέ μετά το φρονίμον ημάς συναρρύπτυσον Παρθένων και τη εκλεκτή σου σύνταξον ποιήμη και ελέησον ημάς αμήν. Το δόγμα το τυραννικό διώσει τις παιδες μη πιστέντες εν τη καμήνο πληθέντες Θεόν ομολόγουν σάλλοντες ευλογείτε τα έργα Κυρίου τον Κύριο. Δόξα Συ ο Θεός ημών δόξα Συ Πραθυμία αναποθεν ημών βαλόμεθα και φεδρέστες λαμπάσι το αθανάτον ημφίο Χριστό ύμνη συναντήσομεν ευλογείτε βόντες τα έργα των Κύριων. Ευλογούμε Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα τον Κύριο ικανός το κοινωνικών ψυχής ημών ελέον εν αγγείς όπως επαθρομηθένες καιρών εμπορίας άλλωνεν ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων. Γενή και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν το τάλαντον ως υπρος Θεού εδέξασε εις ο δύναμον χάρη επικουρία του δόντος Χριστού αυξήσατε ψάλλοντες ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ενούμε, ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριο το δόγματι το τυραννικό
και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τις ένους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον ύμφωνα σου βλέπω Oh, God.
βλέπω σωτήρ μου και and
ενζαλτηρίο και κυφάρα, εντες λαμπρότηση των Αγίων σου, ως εις ελεύσον με Φερόνι, εξανά.
τες φρονήμις συνεισάγω και επαρθένεις εις νυφώνατον Κύριε Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη εν σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριεν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φωτισών με τις δικαιωμασί σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώς
σώμεν τριώθην ιδέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πάσχου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Πάσχου Κύριε. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε. Ότι Θεός ελέους ικτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε. Συ Κύριε. Κύριε Άγιον Ιξυλής κατοικών κατά ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματο επιβλέπων επί πάσαν την κτήση, Συ εκλείναμε τον αυχήνα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά Σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα στην ώρα των εξαγίου κατοικητηρίου Σου και ευλόγησον πάντας ημάς και ήτι ημάρτωμεν επουσίως ή απουσίως ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά Σου. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός, ως φιλάνθρωπος.
και γαλλιασόμεθα και φράνθημεν εν πάσης τες ημέρες ημών. Εφραθήμεν αθών ημερών εταπείνωσες ημάς ετών ονείδαμεν κακά και είδε και επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών όταν έλθεις εν δόξη με τεγγελικό δυναμέον και καθίσεις εν θρόνο Ιησού δια Κρίσεως μη με επιμην αγαθέ διακόρη ο δουλεξιάς γαρίδας διεστραμένε θέησιν συναρυφίσας κομμάτης σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και στο ηλαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων. Ο νυμφίος ο καλή ωραίος παραπάντας ανθρώπους ως εγκαλέσας ημάς προς εστίαση πνευματικήν του Yeah.
Καθίστε όσοι έχετε καθίσματα. Δεν θα σας κουράσω γιατί έχει περάσει η ώρα και όλοι είμαστε κουρασμένοι. Πριν από λίγο, αγαπητοί μου αδελφοί, οι ψάλτε μας έψαλαν το πρώτο κάθισμα με τούτα τα λόγια. Των νυμφίων αδελφοί αγαπήσομεν, τας λαμπάδας εαυτών ευτρεπήσομεν, εν αρετές εκλάμποντες και πίστη ορθή, είναι ως εφρόνιμοι του Κυρίου Παρθένη, έτοιμοι εισέλθομεν συν αυτό εις τους γάμους. Ο γάρ νυμφίος δώρον ως Θεός, πάση παρέχει τον άφθαρτον Στέφανον. Είναι ένας ύμνος, όπως όλοι οι ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδος, με πάρα πολύ βαθύ νόημα. Και θα προσπαθήσω μέσα σε πολύ λίγα λεπτά να αναλύσουμε τον ύμνο του καθίσματος για να πάρουμε βιώματα και συνθήματα για τη ζωή μας. «Των νυμφίων αδελφοί αγαπήσομεν», μας προτρέπει ο Ιερός Υμνογράφος να αγαπήσουμε τον νυμφίων. Με ιερή έξαρση ο Υμνοδός μας καλεί να αγαπήσουμε τον νυμφίο της Εκκλησίας και τον νυμφίο της ψυχής μας Κύριο Ιησού Χριστό. Και είναι δικαιολογημένη η προτροπή του αυτή. Είναι δίκαιη, μα και υποχρεωτική για όλους μας. Δεν μπορούμε να είμαστε καλοί χριστιανοί και να αγνοήσουμε αυτή τη μεγάλη μας υποχρέωση. Υποχρέωση που πρέπει να ξεπηδά σαν αυθόρμητο σκύρτημα της ψυχής μας. Και τούτο γιατί ο Κύριος είναι ο μεγάλος ευεργέτης μας, είναι ο σωτήρας και λυτρωτής μας, που μας εξαγόρασε από την κατάρα και τον θάνατο με το Πανάγιο αίμα Του. Ου φθαρτής αργυρίο και χρυσίο, αλλά τιμίο αίματι αυτού. Αλλά αν εκείνος μας αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, εμείς πώς θα Του δείξουμε την αγάπη μας? Ο Ιερός Υμνογράφος θα γίνει στο σημείο αυτό ο οδηγός μας. Εάν ετοιμάσουμε τις λαμπάδες των αρετών μας, είναι αμέσως που ξεκινάει ο ύμνος. Μας το είπε, «Τας λαμπάδας εαυτών ευτρεπήσομαι». Στο νου μας ο υμνογράφος έφερε την περίφημη παραβολή των 10 παρθένων που σήμερα προβάλλει η Εκκλησία. «Δεν πρέπει να μοιάσουμε», μας λέγει, «με τις 5 μωρές που αμέλησαν και άφησαν χωρίς λάδι τις λαμπάδες τους. Εκείνες έχασαν τον νυμφίο, απεδέχθησαν οκνηρές και ράθιμες, με την ψυχή χωρίς ζωηρή νοσταλγία για τον Χριστό, χωρίς έντονη απορία έμειναν έξω του νυμφώνος Χριστού. Πρέπει να μοιάσουμε, αδελφοί μου, με τις φρόνιμες αυτές είχαν άγρυπνη προσοχή και προσευχή μαζί. Ετοιμάστηκαν με επιμέλεια και περισσή φροντίδα. Είχαν έτοιμες τις λαμπάδες τους για να προϋπαντήσουν τον νυμφίο. Και έτσι έδειξαν στην πράξη την αγάπη τους. Με αδιαφορία πνευματική και αμέλεια ψυχική δείχνουμε περιφρόνηση στον Κύριο και όχι αγάπη. Αγάπη στον νυμφίο Χριστό σημαίνει εγρήγορση και προσοχή και φροντίδα και προσευχή και ελπίδα για την καλλιέργεια της ψυχής μας. Σημαίνει αγώνα και προσπάθεια για τον ψυχικό μας καταρτισμό, για την ηθική μας τελειοποίηση. Σημαίνει προσπάθεια αποκολλήσεως της καρδιάς μας από τα γήινα, τα πρόσκαιρα, τα φθαρτά και μάταια. Και αγάπη προς τα πνευματικά, τα αιώνια, τα επουράνια και τα άφθαρτα.
«Εν αρετές εκλάμποντες», λέγει συνέχεια ο ημενοδός. Η προσπάθεια η πνευματική και ο αγώνας να διατηρούμε έτοιμες τις λαμπάδες μας θα μας δώσουν την δυνατότητα να ακτινοβολούμε από τη λάμψη της αρετής. Η ζωή μας θα ζυμωθεί με τη χάρη του Πνεύματος. Τα πάθη θα υποχωρήσουν. Τα σφάλματα θα λιγοστέψουν. Η αρετή θα εμπεδωθεί εντός μας. Δεν θα είμεθα οι άνθρωποι που λένε μόνο καλά λόγια, αλλά εκείνοι που κάνουν καλές πράξεις. Δεν θα μοιάσουμε με την σικιά που είχε πλατιά φύλλα, αλλά θα μοιάσουμε με το καρποφόρο δέντρο. Δεν θα είμαστε οι χριστιανοί της επιφάνειας και των τύπων, αλλά της ουσίας και του βάθους και της ορθοπραξίας και ορθοδοξίας. Και έτσι έμπρακτα θα δείχνουμε την αγάπη μας προς τον εμφύο μας Ιησού, όχι αγάπη θεωρητική, αλλά στην πράξη. Η καρδιά μας θα είναι στραμμένη στον ουρανό, από εκεί θα εμπνέεται και η ζωή μας θα λάμπει και θα ακτινοβολεί από πνευματικότητα, από ταπείνωση και καθαρότητα, από ανεπιτίδευτη και απροσποίητη ευσέβεια. Οδηγός του βίου μας θα είναι ο νόμος του Θεού, το Ιερόν Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η αγάπη στον εμφύο της ψυχής μας. Ο έχων τα σεντολάς μου και τυρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με, διεκήρυξε ο ίδιος ο Χριστός μας. Και πίστη ορθή. Δεν φτάνει μόνο ο ορθός βίος, μα χρειάζεται και η ορθή πίστης. Οι παρεκκλήσεις και οι αβαρίες, οι υποχωρήσεις και οι συμβιβασμοί στην πίστη δεν δείχνουν αγάπη στο Χριστό. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή των ποικίλων ρευμάτων μέσα στο χριστιανισμό, πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι να διατηρήσουμε την ορθή πίστη μας, τη γνήσια Ορθόδοξη όπως την διδάσκει η Εκκλησία μας, χωρίς ακρότητες, ούτε κοσμικεύσεις και ακροβατισμούς και φαλκιδεύσεις. Γι' αυτό θα χρειαστεί να μελετάμε για να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε και τι διακηρύττει ο Χριστός μας. Η άγνοια των αληθιών της πίστεως οδηγεί στην πλάνη και απομακρύνει από τον Χριστό. Αδελφοί μου, με λίγα λόγια, πώς θα δείξουμε την αγάπη μας στον Κύριο, μας είπε ο Ιερός Συμνογράφος. Εάν ακτινοβολούμε από τη λάμψη των αρετών μας και της ορθής ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε μην αμφιβάλλετε πως θα είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε μαζί με τον εμφύο μας Ιησού στον ουράνιο νυμφώνα του. Θα ενωθούμε αιώνια μαζί του και τότε θα μας στεφανώσει με τον άφθαρτο στέφανο, με τη δόξα της ουρανίου βασιλείας του. Ο γάρ νυμφίος δώρον ως Θεός πάση παρέχει τον άφθαρτον στέφανον. Με τα λόγια αυτά τελειώνει ο ημνογράφος τον πρώτο ύμνο που ακούσαμε και που ανέλησα μέσα σε λίγες σκέψεις. Εάν έχουμε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μας στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουμε καθημερινώς, εάν είμαι άνθρωποι προσευχής και πίστεως σωστής, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες οι οποίες μας έρχονται δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, μέσα στην Ελλάδα, έξω από την Ελλάδα κτλ. Χρειάζεται λοιπόν δύναμης, πίστεως, πορεία πνευματική και να γίνουμε συγκυριναίοι του εσταυρωμένου Ιησού, αφού Εκείνος έδωσε το αίμα Του και μας έσωσε. Ας ευχηθούμε λοιπόν τις υπόλοιπες ημέρες με τις σκέψεις αυτές σαν βιώματα και σαν μηνύματα να συνεχίσουμε την πορεία μας για να έλθει
η μέρα της Αναστάσεως, που θα φωτίσει όλους μας το φως του Αναστάντος Ιησού Χριστού, και έτσι με φωτισμένες καρδιές, με μεταμορφωμένες ψυχές πνευματικά, θα συνεχίσουμε και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία η οποία έρχεται καθημερινώς ενώπιόν μας, και μόνο με την προσευχή, η οποία είναι μια επανάσταση, είναι μια κινητήριος δύναμης, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Σας εύχομαι καλή κατανεκτική υπόλοιπη και αγωνιστική Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Αγαθόν το εξομολογήσου το Κύριο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και το όνομα σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως είναι ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Την ώρα ψυχή του τέλους εννοήσασα και την εκοπή της οικής δηλιάσασα, το δοθένσι τάλαντον φιλοπόνος έργασε ταλέπορε, γρηγορούσα και κράζουσα μη μείνομεν έξω του νυφώνος Χριστού. Κύριε λέησον, 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 Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκείω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεό λόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Δέσποτα. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Επουράνιε βασιλεύ, τους πιστούς βασιλείς ημών στερέωσον, την πίστην στήριξον, τα έθνη πράινον, τον κόσμον ειρήνευσον, την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην, την ενωρίαν ταύτην και την ιεράν ημών μονήν και ιερά ημών Μητρόπολην καλώς διαφύλαξον, τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών εσκηνές δικαίων τάξον, και ημάς εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και εργολογίας μη μη δώσ, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χαρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος δια την ημών σωτηρίαν,
Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτουμητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, του Αγίου Μάρτυρος Κρίσκεντος και Λεωνίδου Μάρτυρος Επισκόπου Αθηνών, ον την Ιεράν Νήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας, καλό αύριο, καλή δύναμη, καλή ανάσταση.